άνοιξε τις πύλες του το 46ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή εδώ στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου. Το σύνθημα των φετινών εκδηλώσεων είναι «Σοσιαλισμός για να μπορούμε να ανασένουμε, για να νικήσει η ζωή». Ένα σύνθημα που κυριαρχεί στο χώρο τόσο στο ταμπλό της κεντρικής εξέδρας όσο και στις εισόδους. Το σύνθημα αυτό ουσιαστικά εξυπηρετεί αυτό το οποίο έχει προμετωπίδα το κόμμα και η νεολαία μας που αφορά την εκπλήρωση των σύγχρονων αναγκών της νεολαίας. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας από την πρώτη στιγμή είχε δηλώσει πως θα προσαρμόσει τις εκδηλώσεις της στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας. Έτσι βλέπουμε στις πύλες εισόδου να γίνεται θερμομέτρηση των επισκεπτών, να συστήνεται η χρήση μάσκα και στην είσοδο και στην έξοδο των επισκεπτών, αλλά και μέσα στο χώρο, όπου οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, ομιλίες και μουσικά προγράμματα, καθισμένοι σε απόσταση ασφαλείας, απαραίτητη για την προστασία της ζωής και της υγείας τους. Προσαρμοσμένος στις συνθήκες, το φεστιβάλ δεν ζηλεύει τίποτα από το παρελθόν του, αλλά με πείσμα και αποφασιστικότητα αναδεικνύει ότι και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή και τη χρησιμοποιούν για να δυναμώσουν η διεκδίκηση και ο αγώνας για όλα όσα έχουν ανάγκη σήμερα ο λαός και η νεολαία. Εγώ ήρθα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και να δώσω και το προσωπικό μήνυμα αλλά και το συλλογικό στην νεολαία, το ότι δεν το βάζουμε κάτω, το ότι παρόλα τα μέτρα του κορονοϊού που έχει βάλει η κυβέρνηση, εμείς παλεύουμε. Η διακίνηση του ριζοσπάστη και του οδηγητή γίνεται στους χώρους του φεστιβάλ από νωρίς το απόγευμα. Το περίπτερο της σύγχρονης εποχής βρίσκεται απέναντι ακριβώς από την κεντρική εξέδρα, το οποίο λειτουργεί και αυτό φέτος με διαφορετικό τρόπο. Πολλούνται συγκεκριμένοι τίτλοι που αφορούν κυρίως νέες εκδόσεις, ενώ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένο φυλάδιο με τις προσφορές και αντίστοιχο έντυπο παραγγελίας. Στο πλαίσιο της διεθνιστικής αλληλεγγύης της ΚΝΕ συγκεντρώνονται και τις τρεις ημέρες οικονομική βοήθεια για τους πληγέντες της φωνικής έκρηξης στη Βηρυτό. Προσαρμοσμένη και η λειτουργία των μπαρ φέτος. Τη θέση τους έχουν πάρει καροτσάκια με νερό, αναψυχτικά και μπύρες, αλλά και με συσκευασμένα τρόφιμα, με τα οποία τα μέλη της ΚΝΕ εφοδιάζουν όσους παίρνουν τη θέση τους στα τραπέζια. Ήρθα για να πέρασω και ένα μήνυμα ότι δεν μας αρέσει ο κόσμος έτσι όπως είναι και θέλουμε να τον αλλάξουμε. Φέτος, που μας έχουν προσπαθεί να μας κλείσουν και να μην αγωνιστούμε, είναι ο καλύτερος τρόπος να τους δείξουμε την απάντησή μας. Σε μια χρονιά που η γνωστή Διεθνούπολη με την παρουσία δεκάδων νεολαίων από όλο τον κόσμο δεν λειτουργεί, το διεθνιστικό στίγμα του φεστιβάλ δεν λείπει. Ένα τεράστιο βίντεο wall δεξιά της κεντρικής εξέδρας παίζει συνέχεια τα μηνύματα των διεθνών αντιπροσωπιών για το φεστιβάλ, καθώς και τα τελευταία σποτ της ΚΝΕ για την επικαιρότητα. Επίσης, τη στήριξη της ΚΝΕ στο αίτημα απονομής του Νόμπελ Ειρήνης ως ελάχιστο φόρο τιμής στους κουβανούς ήρωες γιατρούς. Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά, δεν μπαζαρεύουμε την υγεία και τα δικαιώματά μας. Οργανώνουμε πάλι μαζική, διεκδικητική, ταξική, αγώνα ανατροπής και προοπτικής. Με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ περνάμε στην αντεπίθεση, ακούγεται από τα μεγάφωνα. Και όλα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν τους χιλιάδες νέους και φέτος που θέλουν να συναντηθούν με την ΚΝΕ στο φεστιβάλ, αλλά και στους αγώνες που έρχονται. Το 46ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή είναι ιδιαίτερο φέτος, αλλά δεν χάνει τη σημασία που έχει διαχρονικά. Δηλαδή την πάλη, την απάντηση και την πάλη στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά σήμερα και οι νέοι εργαζόμενοι για μια κοινωνία χωρίς συμμετέλευση εδώ και από άνθρωπο.